Σύμφωνα με τον ΠΟΗ, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι χωρίς παπούτσια τον 21ο αιώνα. Εκατοντάδες εκατομμύρια από αυτούς είναι παιδιά. Πολλά δεν μπορούν να πάνε ούτε σχολείο λόγω έλλειψης παπουτσιών. Ωστόσο, η Παγκόσμια Βιομηχανία Υποδημάτων παράγει 24,3 δισεκατομμύρια ζεύγη υποδημάτων τον χρόνο, δηλαδή 3 ζεύγη υποδημάτων για κάθε άτομο στον πλανήτη. Οι μεγάλοι καταναλωτές υποδημάτων ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Πολλοί από αυτούς που παράγουν υποδήματα σε μια χώρα όπως η Ινδία δεν μπορούν ούτε να αγοράσουν τα υποδήματα που παράγουν, ούτε καν τις φθηνότερες σαγιονάρες που διατίθενται στην αγορά. Υπάρχουν υπεραρκετά παπούτσια στην αγορά, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα στα χέρια εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων για να αγοράσουν αυτά τα παπούτσια. Εργάζονται και παράγουν, αλλά δεν έχουν την πολυτέλεια να καταναλώνουν αρκετά για μια αξιοπρεπή ζωή. Η Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε αύξηση της φτώχειας για πρώτη φορά σε μια γενιά, παρά την εξάλληψή της στην Κίνα. Σκεφτείτε ότι μόνο πριν από την πανδημία 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν σε πολυδιάστατη και επίμονη φτώχεια. Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του τρέχοντος πληθωρισμού των θηριωδιών είναι η αίσθηση ότι τίποτε άλλο από αυτόν τον εφιάλτη δεν φαίνεται να βελτιώνεται.